Έτσι λοιπόν ο παλιός ταμπουράς, όπως τον κατασκεύαζε ο Γάιλας, σιγά σιγά έφτασε να γίνει ένας μεγαλύτερος ταμπουράς που δανείστηκε στοιχεία από την κατασκευή του λαού του, μέχρι που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα έλεγα πολύ λίγων δεκαετιών, μετεξελίχθηκε στο σύγχρονο μπουζούκι, το οποίο στη συνέχεια πάλι σε πολύ λίγα χρόνια απέκτησε μια χορδή περισσότερη, δάνειο και αυτό από την κατασκευή ενός άλλου οργάνου της κιθάρας, μας οδήγησε στο πιο σύγχρονο τύπο μπουζουκιού που είναι το 8χρονο μπουζούκι. Μπουζούκι συντρόφε πιστές μονακαμένης. Αυτός είναι λοιπόν ο μετέπειτα απόγονος του μπουζουκιού, το 8χρονο μπουζούκι, το οποίο έχει δανειστεί μία παραπάνω χορδή από την κιθάρα. Το κούρδισμά του έχει γίνει ίδιο με τις κιθάρας, αν εξαιρέσουμε τις δύο μπάσες χορδές. Έχει ένα πολύ λαμπερότερο ήχο, η τρύπα έχει μεγαλώσει και η κατασκευή να μετεξελίσσεται, μεγαλώνοντας το εμβαδόν του ηχείου και πλαταίνοντάς το και φορτώνοντάς το με ό,τι λογής στολίδια και αραβουργήματα μπορούσε να σκεφτεί ο κάθε κατασκευαστής και να φτάσει σε αυτό τον τύπο του οργάνου, το οποίο πολύ σωστά ο Μάνος Χατζηδάκης αποκάλεσε λαϊκό αγαπητικό. Λίγο πριν ξεψυχήσει το ρεμπέτικο τραγούδι, ανασταίνει έναν ηλεκτρικό μπάτι σαρκαστή και βομολόχο που τεινάζει στον αέρα τη νύχτα της Αθήνας για τους εφοπλιστές και τις διεθνείς στάρ. Εντάξει, έγινε. Μπράβο, μπράβο. Βεδουίνες, ξενογιάστρες, τσαχνίνες χορεύουνε τα βράδια τους χορούς της αγάπης, ενώ το ταμ-ταμ το χτυπάει ο αράπης, ο μαύρος, ο σκύλος, ο μπλακ. Ταμ-ταμ-ταμ, 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 χτυπάει ο σκυλάραπας. Για αγάπη, ενώ η μικρή γουστάρει τον αράπαρο, τον μαύραρο, τον σκύλαρο, τον μπλακ. Ταμ του μου ταμ, ταμ του μου ταμ, ταμ ταμ ταμ, γουστάρει και αγαπάει το μαύρο, το σκύλο, τον αράπη, το σατράπι, το χασάπι, το μανάπι, το μπακάλι, το κουρέα, τον Αντρέα, το σαλέα, το μαλέα, το μπελέ, το χαβαλέ, το λεχρίτι, το κοβρίτι, το κοιλιά, το φαταούλα, το σακουλέα, το χλαμπαλέα, το λέω, το διπολέο, τον Απολέον, τον Άρη, το θεοχάρι, το σαλιάρι, το μαλλιάρι, το κουταλιάρι, τον αράπι. «1960, ποτέ την Κυριακή, στο Φεστιβάλ των Κανών. Χιλιάδες ποτήρια που σπάνε. Ο Ζαμπέτας με το μπουζούκι του. Το μπουζούκι διεθνοποιείται. Πίσω στην Ελλάδα, ο Μάρκος Βαμβακάρης χαίρεται από τη μια μεριά και από την άλλη μελαγχολεί γιατί έχει καταλάβει ότι ήρθε το τέλος. Η λαϊκή παράδοση για να σταθεί απαιτούνται μία σειρά αιώνων, το λιγότερο 500 χρόνια. Καταστρέφεται σε 10 χρόνια. Αυτό το τόσο στέρεο πράγμα είναι τρομακτικά εύθραυστο. Ο δε λαός μπορεί να πουλήσει το τομάρι του, αρκεί να πάρει ένα φράγκο, αυτό που λέμε λαός. Δεν υπάρχει τίποτα πιο κατάπτυστο από το λαό. Όλα μπορεί να το δώσει. Το σακάκι του.